Καλημέρα κύριε Χριστίδη. Καλημέρα κύριε Σαχινιά, σε εσάς και τους ακροατές σας. Θέλω να σας ρωτήσω, από εκείνες τις μέρες αρχικώς εμένετε στην άποψη ότι αν είχαμε αντιδράσει αλλιώς ή τι πήγε στραβά και δεν αντιδράσαμε αλλιώς? Εμένω στην άποψή μου, η οποία βγήκε μετά από αναλύσεις και συζητήσεις, μετά από χρόνια, όταν καταλάβαμε το τι ευκαιρία είχαμε τότε, που όλοι οι πλανήτες ήταν μαζί μας και ο καιρός που πετούσαν μόνο τα δικά μας μοιράς, είχαμε την αεροπεδική επιροχή, είχαμε πλήρως το τακτικό πλεονέκτημα στην θάλασσα και είχε ενεργοποιηθεί και ο Εύρος με τον κύριο Παραγιουντάκη. Άρα, εμένω σε αυτή την άποψη ότι ήμασταν έτοιμοι, όχι μόνο για τοπικό επεισόδιο. Δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν. Βέβαια, η ιστορία, όπως είπατε, δεν γράφεται με εάν. Απλώς, το τι πήγε στραβά. Έχετε υπόψη σας ότι η έναρξη του πολέμου γενικά ανήκει στην πολιτική ηγεσία. Να θυμίσω αυτό που έχει πει ο πλαστήρας. Ο κυρίαρχος λαός είναι στη δημοκρατία, είναι μέσω της Βουλής. Και η στρατιωτική ηγεσία ακούει στην πολιτική. Αυτό είναι η υπεποίθηση, εκτιμώ, όλων των αξιωματικών και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το τι πήγε στραβά, για να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Νομίζω ότι αυτό έχει αναλυθεί και πλέον έχει γίνει συνείδηση σχεδόν σε όλους, ότι η τότε συνεργασία της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας και οι θεσμοί δεν λειτουργούσαν καλά. Θυμίζω δηλαδή, αν θα είναι πόλεμος ή ειρήνη, δηλαδή η ειρήνη έλεγε, θα έλεγα, η πολιτική ηγεσία, κρίση έλεγε τότε η στρατιωτική ηγεσία. Διότι πίστευε ότι το σχέδιο της Τουρκίας δεν ήταν τυχαίο, ήταν προβοκάτσα. Να θυμίσω το εμπορικό πλοίο. Τη φορτηγίδα εκείνη που προσάρεψε. Τη φορτηγίδα, μπράβο, την παραμονή των Χριστουγέννων. Όπου έγινε έγγραφο του ΓΕΘΑ προς τον Υπουργό τότε. Να θυμίσω ότι υπήρχε η έλλειψη συνοχής της πολιτικής ηγεσίας. Θέμα ενότητος, το οποίο χαρακτηρίζεται και πλέον δεν αμφισβητείται και από τα βιβλία που έχει γράψει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος και τα έχω διάβασει όλα, έχετε υπόψη σας. Τα κρίσιμα χρόνια, ο κύριος Κουρής για το Αιγαίο, υφυπουργός τότε, ο κύριος Λιμπέρης στις Ταραγμένες Θάλασσες και ο κύριος Ιγνατίου με τα απόρριτα έγγραφα, μάλλον τηλεγραφήματα που είχαν ανταλλαχθεί μέσω Υπουργείου Εξωτερικών και Πρεσβείας. Υπήρχε ύφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, υπήρχε η έλλειψη της εμπιστοσύνης, νομίζω, στη στρατιωτική ηγεσία, είναι πλέον σαφές από όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει κάθε χρόνο, και υπήρχε και η έλλειψη, νομίζω, κλειστού κεντρικού πυρήνα διαχείρισης κρίσεων. Βασικό αυτό σε μια κρίση. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό. Ναύαρχε, θέλω να σας ρωτήσω αν σε εσάς είναι καθαρό, είναι, αν θέλετε, μια απορία πάρα πολύ κόσμου, περισσότερο κόσμου. Σε εκείνη την κρίση είχαμε και ένα επιπλέον, την απώλεια τριών ανθρώπων των ενόπλων δυνάμεων. Τρία παλικάρια μας. Για εσάς κλείνεται περισσότερο στην εκδοχή του ατυχήματος ή της σκόπιμης, δηλαδή της βολής και πτώσης? Όχι, νομίζω, κοιτάξτε το ελικόπτερο, μάλλον θα το αφήσω αυτό στο τέλος. Νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγων ήταν η αιτία της πτώσης ελικόπτερου. Είτε αυτό λέγεται βέρτικο, όπως έχει αναλυθεί από καιρούς, είτε λέγεται master caution, δηλαδή βλάβη, που master caution που είναι ένα προειδοποιητικό βλάβης που βγάζει το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ. Εκεί όταν πάει το μάτι σου κάτω από το στρες για να δεις ποια είναι η βλάβη, πιθανόν μια μικρή κλίση του ελικόπτερου προς τα κάτω, δεν είναι, 5 δευτερόλεπτα είναι η όλη διαδικασία να γίνει το ατύχημα, ειδικά κάτω από εκείνες τις καιρικές συνθήκες. Σωστά. Εκείνο βέβαια που για μένα πρέπει να θυμόμαστε, διότι αυτό είναι ότι
σε εκείνες τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολες, αλλά έπρεπε να γίνουν. Και γιατί έπρεπε να γίνουν? Διότι αν δεν εκπαιδευτείς όπως θα πολεμήσεις, δεν θα πολεμήσεις όπως έχεις εκπαιδευτεί. Και αυτό γιατί κάτω από συνθήκες του στρες το προσωπικό δεν αποδίδει όπως έχει εκπαιδευτεί και τα συστήματα δεν λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Τι θέλω να πω? Ότι εκείνες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι πιλότοι μας, όλα τα παιδιά και τα τρία, δεν φέρανε αντίρρηση για να πετάξουν υπέρ του καθήκοντος, παρότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους όρους της ειρήνης, ότι πιθανόν είμαστε κουρασμένοι, πιθανόν δεν αισθανόμαστε καλά, και δεύτερον ότι προτίμησαν το θάνατο παρά να πάνε και να προσγειωθούν στη Γιαβούζο, όπως ξέρετε. Mm. Όταν άκουσαν το επεισόδιο αφιερώσαν το δικό τους ελικοδρόμιο. Άρα για μένα αυτά τα παιδιά πήγαν υπέρ του καθήκοντος για την πατρίδα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, όπως σας το ανέλησα, θεωρώ ότι είναι ανθρώπινος ο παράγων. Έχω ακούσει τις άλλες απόψεις. Yeah. Έχετε υπόψη σας? Το ελικόπτερο είναι στις εγκαταστάσεις της ΔΕΝ. Το έχω δει όταν είμαι αργός. Ξέρω και το πόρισμα το οποίο έχει, mm-hmm. το οποίο έχει βγει, και είναι στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως σας το έχω αναλύσει ευρύτερα, και πάντα υπάρχει η δυνατότητα και η ευκαιρία να ξαναγίνει ένα πόρισμα πλέον, αφού έχουν περάσει τα 27 χρόνια μετά, και να βγάλουμε σε αυτούς που έχουν τις αμφιβολίες και σε αυτούς οι οποίοι διόλα πίθανο να έχει γίνει κάτι που εγώ δεν το πιστεύω, έτσι, ούτε νομίζω θα είχε γίνει αντιληπτό, εκτιμώ. Να ξανακάνουμε ακόμη μια πιστοποίηση για το ελικόπτερο, αν όντως δηλαδή έχει βληθεί ή όχι. Είναι σαφές αυτό που λέτε, βεβαίως μετά από τόσα χρόνια έχετε δίκιο. Θα είχε φανεί κάτι, δεν μπορεί, κάποιος θα το είχε εντοπίσει. Όμως, έστω και τώρα λέτε είναι αναγκαίο. Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί περισσότερο με αφορμή τα 27 χρόνια άλλα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω σήμερα. Ωστόσο, δεν μπορώ να τα αποφύγω, θα σας ρωτήσω, εγώ στρατιωτικός δεν είμαι. Είπατε πολύ σωστά αυτή την αντιγνωμία που υπήρχε, την πολυγνωμία και τη χαλαρότητα στη διαχείριση, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Ιδίως από την πολιτική ηγεσία. Στρατιωτικά όμως υπάρχει μία απορία του απλού κόσμου που δεν γνωρίζει, Ναυαρχέ μου. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμες είτε για σημειακή είτε για ευρύτερη σύγκρουση, που ήταν, αλλά την ίδια στιγμή να φυλάτουν τη μία νησίδα των ημείων και όχι την άλλη? Δηλαδή στοιχειοδός, με απόσταση και με ασφάλεια χρόνου, όποιος το σκέφτεται σήμερα αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να φυλάς τη μία και να αφήνεις αφύλακτη την άλλη, που είναι δικές σου και οι δύο. Ναι, σωστά. Και οι άλλες 3.000 νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο είναι δικές μας. Σωστό αυτό που λέτε. Άτομα τα οποία έχουν αφιερώσει την ζωή τους στο στόλο, έχουν, και όταν εννοώ στο στόλο, πλεύσιμα, όχι επιτελικά. Mm-hmm. Διότι είναι τελείως διαφορετικά ο προσωμιωτής και το video game από το να είσαι πάνω στη γέφυρα. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε κάποιος να κάνει οποιονδήποτε αντιπερισπασμό σε οποιαδήποτε βραχονησίδα. Αυτό λοιπόν το εύλογο ερώτημα, γιατί δεν φυλάχτηκε και η δυτική βραχονησίδα, νομίζω ότι έχει απαντηθεί. Άρα το θέμα δεν είναι αν φυλάτονταν και η άλλη βραχονησίδα, αλλά τι εντολές ελάμβανες από τη στιγμή που έγινε κατάληψή της για την εξάλληψη της κατάληψης, ή δεν ελάμβανες. Σωστά? Σωστό. Μάλιστα. Έτσι, για να βάζουμε και μερικά πράγματα σε μία τάξη. Θέλω τώρα να πάμε ευρύτερα. 27 χρόνια μετά, πέρα από τη μαύρη σελίδα, θεωρείτε ότι είναι η ουσιαστική στροφή για το γκριζάρισμα του Αιγαίου? Ναι, να πω κάτι πριν από αυτό που είπατε. Ούτως ή άλλως σε 5 χρόνια θα μάθουμε την πραγματικότητα και την επιβεβαίωση από τα αρχεία που θα αποδεσμευθούν από τους Αμερικάνους, τα εμπιστευτικά. Μετά από 30 χρόνια
έρχεται η επιβεβαίωση, έτσι, επειδή δεν έχουμε αναλύσει εμείς το θέμα, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Το γκριζάρισμα όντως του Αιγαίου έχει έρθει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι συμφωνήσαμε στο νο τρούπς νο σύψ νο φλάγκς. Και αυτό που βγήκε τελευταία. Α, είναι ακόμη χειρότερο. Υπάρχει και τέταρτος όρος ότι δεν επιστρέφουμε στην προτεραία κατάσταση πάνω στα ενία. Σωστό. Ότι δεν επιστρέφουμε στην προτεραία κατάσταση. Οπότε είναι σαφές ότι πηγαίνοντας στην Μαδρίτη και αναγνωρίζοντας ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, επισημοποιήσαμε εμείς ως Έλληνες πλέον τη δυνατότητα της στρατιωτικής εμπλοκής της Τουρκίας στο Κάσους Μπέλι, το οποίο επιβεβαιώσαμε και στο Ενσίλκι. Άρα η Μαδρίτη για μένα και το Ενσίλκι είναι αυτό που γκριζάρισε το Αιγαίο και όχι τα ίμα αυτό καθ' αυτό. Είναι η λογική συνέπεια. Θεωρείτε ότι η τουρκική στρατηγική και η τουρκική πολιτική, με κεκτημένο τα όσα συνέβησαν στα Ήμια, έκτισε περαιτέρω το αφήγημα που σήμερα είναι η γαλάζια πατρίδα, αν πάτε πάνω από μια γιάρδα, όχι από ένα πόδι, όχι 6 μίλια ή 7 ή 8, 6 μίλια και ένα πόδι ας πούμε. Θεωρείτε ότι χτίστηκαν μετά το κεκτημένο των Ήμιων? Νομίζω ότι η Τουρκία, ναι, δεν ξέρω αν τα Ήμια έπαιξαν ρόλο σε αυτό, νομίζω ότι η Τουρκία αντελήφθηκε, μάλλον είχε την αίσθηση μετά το 1974 να αποκτήσει χώρο, ζωτικό χώρο και ρόλο στο Αιγαίο. Άρα η γαλάζια πατρίδα ήρθε με τον καιρό όταν αντελήφθηκαν ότι πρέπει να κάνουν ναυτικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αξιοζήλευτο βέβαια, έτσι. Άρα εκεί όταν στήσαν το ναυτικό τους, εκεί αρχίσαν να αντιλαμβάνονται ότι πλέον μπορούν να κάνουν το όραμά τους, τη γνωστή γαλάζια πατρίδα. Λέει εδώ φίλος μου Νίκος, καλημέρα στον κύριο Ναύαρχο. Και το ερώτημα είναι επιτακτικό, λέει κύριε Ναύαρχε. Γιατί να χρεωθεί ο ελληνικός λαός κάποιες δεκάδες δις για αγορά εξοπλισμών αναγκαίων, αφού και τότε και σήμερα και αύριο η εκάστοτε πολιτική ηγεσία παίρνει αποφάσεις για τη χρήση των εξοπλισμών και όπως φάνηκε και τότε αλλά και τα τελευταία 27 χρόνια καμία πολιτική ηγεσία δεν τολμά να πράξει το αυτονόητο. Δεν λέμε να μην εξοπλιστούμε, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να γίνουμε το ίδιο αποτελεσματικοί με λιγότερα χρήματα και τελικά πιο έξυπνες επιλογές? Ο ακροατής έχει δίκιο με την έννοια ότι έχει αντιληφθεί κατά πόσο η πολιτική ηγεσία θα χρησιμοποιήσει, έχει τη βούληση να χρησιμοποιήσει τα όπλα, δηλαδή κατά πόσο έχει ορίσει την κόκκινη γραμμή από αυτό που λέμε ειρήνη ή πόλεμος, η κρίση, και κατά το δεύτερο, αν μπορούσαμε να κάνουμε smart defense, δηλαδή με λιγότερα χρήματα πιο έξυπνη αμυντική ικανότητα. Εγώ αυτό που βλέπω, έχει δίκιο ο ακροατής, συμφωνώ μαζί του, έτσι, διότι υπάρχουν, ειδικά τώρα με τα UAV και συστήματα αντιδρόμους που έπρεπε να πάρουμε και τα UAV που έχουν το 1/10 της αξίας ενός αεροσκάφους και σχεδόν την ίδια αποτελεσματικότητα. Εκείνο που μπορώ να συμφωνήσω με τον ακροατή που έμεσα νομίζω το λέει, είναι ότι αυτή η κρίση τώρα, πάμε σε εξοπλιστικό πρόγραμμα με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που έγιναν μετά τα Ήμια. Αυτό είναι το θλιβερό για μένα. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι θεωρώ ότι δοθήκανε 15 δις χωρίς την ουσία να υπάρχουν οι διαδικασίες τις οποίες γνωρίζουμε όλοι, γίνανε περισσότερο οι απευθείας συμφωνίες και αναθέσεις. Όπως γίναν και τότε με τη δικαιολογία της επιθετικής Τουρκίας και της επίγουσας κατάστασης, λέτε. Της επίγουσας κατάστασης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, κύριε? Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ βλέπω σήμερα, επειδή το είπατε σήμερα όπως και τότε, εγώ βλέπω σήμερα πολλά κοινά σημεία με την τότε εποχή. Και θα πω λοιπόν,
έλλειψη εμπιστοσύνη στρατιωτικής ηγεσίας. Το βλέπουμε κατά κόρον με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και μιλάμε τον κύριο Φλόρο, τον κύριο Λαλούση, τους διευθυντές εξοπλισμών. Βλέπω πρόβλημα συνεργασίας πολιτιστικής ηγεσίας. Κοιτάξτε αυτά που γράφονται και δημοσιεύονται. Δεν ξέρω αν είναι αλήθειες, αλήθεια ο Σαχλαμάρας ή ο Διαμέρης, ο Μεζονέτη, τέλος πάντων. Το τι λένε μεταξύ ΕΘΑ και ΑΓΕΘΑ. Όπως έχουν αποκαλυφθεί και όπως επιβεβαιώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη. Ένα άρθρο που έχει βγει. Ότι δεν θέλω φωτογραφία πλέον. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι επιβεβαίωση απλά άρθρου. Είναι βίντεο. Υπάρχει βίντεο που ο υπουργός άμυνας λέει στον πρόεδρο της εκείνη ομαρχιακής: φτάνουν πια οι φωτογραφίες με αυτούς τους γάπου, να μην πω παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. ΑΓΕΘΑ και τα λοιπά. Να βγούμε μία πολιτική. Αυτό δείχνει ένα κλίμα. Καλά λέτε. Σωστό. Υπάρχει συνεργασία. Η ΠΕΘΑ και Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχω και εγώ προσωπική εμπειρία για τη μην καλή συνεργασία το 12 που ο ΑΓΕΘΑ κάνει τον Υπουργό Εξωτερικών. Διαχείριση κρίσεων, αυτά που είπα προηγουμένως, κλειστός πυρήνας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Συμβουλή Εθνικής Ασφαλείας, παράδειγμα. Είπαμε, οι θεσμοί, δηλαδή οι δεξιά ΕΤΑ να συνεργάζονται σωστά. Εύχομαι να γίνεται. Και υπηρεσχεί ακόμη και σήμερα ο αέρας, υπενθυμίζω το ρουτ. Του Ρουκ Ρεΐς. Και τελικά μέσα σε αυτά βλέπω ότι η στρατηγική ηγεσία έκανε ορισμένα βήματα, δηλαδή έκανε ορισμένες αναλύσεις, έκανε το νέο σύστημα κανόνων εμπλοκής, εξυγχρόνισε μερικώς και όχι ουσιαστικά το χειρισμό κρίσεων και άλλαξε και την εκπαίδευση κυβερνητών. Δηλαδή θεωρώ, βλέπω πάρα πολλά κοινά σημεία μεταξύ της τότε εποχής και της τώρα. Και σήμερα δεν υπάρχει ενότητα του πολιτικού μας συστήματος και πάμε σε εκλογές. Και να θυμίσω και τότε το πώς ενεπλάκη η κυρία Ξενέρ στην πολιτική. Σωστό. Το Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, το 96. Έχετε δίκιο, απόλυτο. Μέλος της και σημαίνων της κυβέρνησης Τσιλέρ ήταν. Δεν ήταν. Σωστό. Δεν ήταν. Δηλαδή βλέπω πάρα πολλά κοινά σημεία αναταραχής και έχω κάποια ανησυχία πάνω σε αυτό. Λέει εδώ ένας φίλος από την Αθήνα: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Ναύαρχο. Θα μου επιτρέψει μία προσωπική, που δεν γίνει προσωπικές ερωτήσεις σε τέτοιες ιστορίες κλίμακας. Αλήθεια, πώς νιώθει, λέει, σαν αξιωματικός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ότι για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας τα αυτονόητα, στην τελική πρέπει να πάρουμε το OK για να μην κοροϊδευόμαστε από τους χύψεις συμμάχους μας. Και όχι να δράσουμε αυτενεργώντας με κανόνες εμπλοκής, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπειά μας. Εδώ, θα απαντήσω στον ακροατή μας. Θα απαντήσω με αυτό και το έχω ξαναπεί, με αυτό που έχει πει ο Καποδίστριας, και μετά θα αναλύσω την. Θα απαντήσω ολοκληρωτικά στην ερώτησή του. Είμαστε βέβαιοι για την νίκη, αν βασιλεύσει μέσα μας το αίσθημα το ελληνικών. Ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Αυτό είχε πει ο τότε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Καποδίστριας. Ό,τι αφορά τώρα με τα δικά μας, όντως πρέπει πρώτα να κοιτάμε το εθνικό μας συμφέρον. Αυτό προέχει έναντι του συμμαχικού. Παρ' όλα αυτά, οι συμμαχίες είναι αυτές που ενισχύουν το πλεονέκτημα της νίκης. Και αν διαβάσουμε πάρα πολύ καλά την ιστορία μας, ότι κερδίσαμε πάντα, ήμασταν πάντα κερδισμένοι μαζί με τους συμμάχους. Άρα είναι αναγκαίο όταν είμαστε σε συμμαχίες να συνεργαζόμαστε προς το καλό των δικών μας συμφερόντων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμφερόντων των δικών μας με τις συμμαχίες μας και με τους μεγάλες δυνάμεις, θα πρέπει να πείθουμε τις μεγάλες δυνάμεις να στηρίξουν τα δικά μας συμφέροντα ή και να διαφοροποιούμαστε. Αγαπητέ κύριε Χριστίδη, θέλω να σας ρωτήσω, 27 χρόνια μετά, όπως αντιλαμβάνομαι, η στρατιωτική ηγεσία ή εκάστοτε διαχρονικά
Έχει ένα βιβλίο, ένα manual. Έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει ανασχεδιάσει, έχει δει τι πήγε στραβά, έχει δει τα δικά της λάθη, οφείλω να το πω. Το ερώτημα είναι όμως, εάν σήμερα έχετε εδρεωμένη αντίληψη για το αν το πολιτικό σύστημα έχει αντίληψη του τι συμβαίνει με τους απέναντι. Μου γράφουν εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Ωραία λέει. Αλλά έτοιμες σε τι? Σε μια κόκκινη γραμμή 6 ναυτικών μιλίων? Σε νησιά που στους νησιώτες δεν μιλάει κανείς και ό,τι κάνουν θα το κάνουν αυτενεργώντας οι ίδιοι? Πώς υποστηρίζει ο ένας τον άλλον? Σήμερα ακόμη και οι εφεδρίες είναι απαγορευμένη λέξη. Α, οι απέναντι όμως είναι διαρκώς με εφεδρίες σε εκπαίδευση. Απαντώ λοιπόν στον ακροατή μας. Έχω εδρεωμένη αντίληψη ότι οι πολιτικοί μας δεν το έχουν αντιληφθεί. Οι αναλύσεις που γίνανε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε να γίνει ολοκληρωτική ανάλυση λαθών και όχι μεμονωμένη όπως έχει κάνει το στράτευμα. Ενώ θα έπρεπε όλοι οι θεσμοί να συνεργαστούν για να βγάλουν ένα πόρισμα ανάλυσης. Όλα τα κρατικά επιτελεία λέτε από κοινού? Μάλιστα. Το ΙΕΘΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, η ΕΕΠ. Καλά, αφήστε, η ΕΕΠ έχει άλλες δουλειές. Έχει εσωτερικούς εχθρούς τώρα. Να ξεκαθαρίσει αυτό πρώτα. Νομίζω είναι εσωτερικός εχθρός, όχι έχει εσωτερικούς εχθρούς. δεν είναι για γέλιο, κυρία. Είναι εσωτερικός εχθρός η ΕΕΠ, λέτε? Όπως έχει αποδειχθεί, ναι. Έτσι το βλέπω. Ότι δεν κάνει καλό. Γελάω για να μην κλάψω, κύριε Χριστίδη, γιατί την ίδια ώρα αντίστοιχες υπηρεσίες και καταλαβαίνετε καλύτερα από άλλους εσείς. Κάνουν παιχνίδι σε όλη τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Έκανε τη δουλειά της. Απλώς είναι απόρριτο και δεν μπορώ να το εκφράσω. Ναι, δεκτό. Δεκτό. Το δεύτερο που είπατε για την πολιτική ηγεσία, εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει φοβικό σύνδρομο. Και όταν εννοώ φοβικό σύνδρομο, να το ξεκαθαρίσω κιόλας, δεν είναι μόνο ως προς τους απέναντι. Είναι και ο τρόπος σκέψης, ο δικός μας, το πώς σκεφτόμαστε, που είπατε 6 μίλια, είναι και περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να εκβιάζεται, ιδέα ή αυτά που έχουν βγει από διπλωμάτες στον αέρα, ή και αν θέλετε ακόμη να χρηματίζεται. Αυτό θεωρώ εγώ φοβικό σύνδρομο, το πακέτο. Και νομίζω το πολιτικό μας σύστημα το έχει αυτό το πακέτο. Ναύαρχε, λένε εδώ πολλοί κόσμος, νησιώτες μου στέλνουν, η οργάνωση παλαϊκής άμυνας δεν θα έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή ανεξαρτήτως κυβερνήσεως όλου του συστήματος? Οι εκθέτες μας έχουν δίκιο. Δεν έχω σχόλιο να κάνω. Έχει δίκιο, έπρεπε όχι τώρα, χρόνια να είναι έτσι. Άλλος φίλος από την Αθήνα. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάνω λίγο μια ερώτηση στον εξεχωριστό κύριο Ναύαρχο, επικαλούμενος και την τριετή, αν δεν κάνω λάθος, θητεία του στο ΝΑΤΟ. Οι χώρες που στο έδαφος τους έχουν παραχωρήσει στρατιωτικές διευκολύνσεις στις όποιες ξένες δυνάμεις, είναι αυτόνομες ή τελικά είναι επιτελικά καθοδηγούμενες? Προσπαθώ να καταλάβω καλύτερα την... Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει παραχωρήσει στρατιωτικές βάσεις. Είναι αυτόνομη η δράση της Ελλάδας στα στρατιωτικά και το πώς συμπεριφέρεται, ή είναι επιτελικά καθοδηγούμενη τελικά? Προφανώς είναι επιτελικά καθοδηγούμενος, όπως είναι σήμερα. Αυτό όμως σε περίοδο κρίσεων δεν αποκλεί τυχόν αυτονομία. Αυτό εξαρτάται από τη βούληση και την τόλμη του πολιτικού συστήματος. Αν φερθούμε όπως το 1996, προφανώς θα παραμείνει επιτελικά καθοδηγούμενος. Ο Περικλής λέει, κύριε Ναύαρχε, απέναντι βαράν τα τύμπανα του πολέμου, με ή χωρίς χρήση εκλογών, δεν έχει σημασία. Εδώ δεν έχουμε ούτε ψυχολογική προετοιμασία, έστω στα νησιά. Ό,τι ξέρετε μπορεί να συμβεί. Ναι, έχει δίκιο. Γιατί τα δικά μας νησιά τα θεωρούμε νατοϊκά. Άλλο, άλλο πάλι αυτό. Ναι. Αλήθεια, πώς το ακούσατε αυτό? Όπως άκουσα για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος και για την πρόθεση στην Ουκρανία αρμάτων, τα οποία ήταν στα νησιά, στη σχεδίαση των νησιών. Το ίδιο αίσθημα. Μάλιστα. Το οποίο μακροχρόνια μπορεί τώρα να μην φαίνεται, μακροχρόνια θα είναι και η αδυναμία μας. Και μπορεί
μπορεί ο καθένας πλέον να το καταλάβει, τουλάχιστον στη δικιά μου ηλικία, γιατί έχει ζήσει την Κύπρο. Λέει ο Αντώνης, κύριε Ναύαρχε, οι στρατιωτικοί δεν είναι εκπαιδευμένοι να πράττουν διαφορετικά και να αυτενεργούν πολλές φορές με κανόνες εμπλοκής σε σημεία που παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία. Θα πρέπει να περιμένουν την πολιτική εντολή. Αν ο άλλος πατάει σε ένα νησί κατοικημένο, για παράδειγμα, θα πρέπει να περιμένουν να αποφανθεί η πολιτική ηγεσία αν αντιδρούμε ή όχι. Πολύ, πολύ σοβαρή η ερώτηση. Το πώς θα πρέπει να αντιδράσει ένας στρατιωτικός σε τέτοιες καταστάσεις. Μπορώ να πω το, για το ναυτικό ή για τους κανόνες εμπλοκής. Ο κυβερνήτης ενός πλοίου είναι υποχρεωμένος για την ασφάλεια του πλοίου και την ασφάλεια των βιβλίων, που σημαίνει ότι όταν αντιληφθεί ότι βάλεται, είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει. Στην ουσία δεν έχει το πλεονέκτημα του πρώτου πλήγματος. Το κρατώ αυτό που είπατε. Το κρατώ. Βεβαίως. Όχι μόνο για το δικό μας ναυτικό. Αυτό ισχύει για όλα τα ναυτικά. Και εκ των υστέρων, είτε θετικά είτε αρνητικά, το πώς θα πάει η επιλογή του, θα αναλυθεί. Κύριε Χριστίδη, ένα από τα σενάρια που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα, που είναι, αν θέλετε, πιο προχωρημένο από την κατάσταση των ημείων, είναι ότι αυτή τη φορά, ένα σενάριο λέει, αποβιβάζεται μια ομάδα ειδικών δυνάμεων του εχθρικού στρατού σε ένα μικρό νησί και κρατά και 100 ομήρους, τους 100 κατοίκους του νησιού. Σε αυτή την περίπτωση, πώς αντιδράει η Ελλάδα? Υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν επεξεργασμένα σχέδια. Νομίζω ότι υπάρχουν, το ίδιο πράγμα που είχαμε και για τις παλιά, δεν είχαμε σχέδια για πλωτές, δεν ξέρω, για υδρογονάνθρακες εννοώ, τα οποία έχουν πλέον σχεδιαστεί όλα αυτά. Άρα και αυτό το σενάριο, με αυτά που έχουμε πλέον με τους φίλους μας απέναντι, αυτά τα σενάρια είναι επεξεργασμένα στα επιτελεία. Ο φίλος ο Αντώνης... Το θέμα είναι εάν θα εκτελεστούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Αυτό είναι το θέμα. Διότι και αυτό προϋποθέτει πολιτική απόφαση, έτσι. Ο φίλος ο Αντώνης λέει εδώ, κύριε Ναύαρχε, αν κάνουμε μια υπόθεση ότι η Τουρκία και λόγω εκλογών και χωρίς εκλογές αποφασίζει να παίξει με ένα επεισόδιο, η δική σας αντίληψη είναι ότι η απάντηση πρέπει να είναι ισοδύναμη ή σε όλο το πεδίο? Νομίζω και αυτό έχει απαντηθεί μετά τα ίμια, όπως έχει καταλήξει ότι η απάντηση θα είναι σε όλο το πεδίο. Εδώ δεν έχω από όλα αυτά που ακούω είναι ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι σε όλο το πεδίο. Παλαιότερα είχαμε το ισοδύναμο τετελεσμένο, που κατά την άποψή μου είναι πιο σωστό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όταν έχεις να κάνεις με έναν τέτοιον αντίπαλο, ο οποίος είναι αποφασισμένος λόγω της αναθεωρητικής σκέψης που έχει, του οποίου τα στελέχη, τα ηγετικά στελέχη, να πω οι κυβερνήτες, οι διοικητές, ειδικά μετά το 16, είναι τσιχαντζιστές, ό,τι πιο πρόεδρος. Άρα να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο σύστημα, θα πρέπει όσο λογικός και σόφρο να είσαι, να ανοίξεις την πόρτα του νοκομείου που έχει ανοίξει το απέναντι. Λέει εδώ Δημήτρης, επειδή όμως όπως σωστά είπε ο κύριος Χριστίδης, τον πρώτο λόγο έχει πολιτική ηγεσία, μήπως σε τέτοιες καταστάσεις και εν όψη εκλογών και στην Ελλάδα και στην Τουρκία θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία να απελευθερώσει τους κανόνες εμπλοκής στη στρατιωτική ηγεσία? Κοιτάξτε, η πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα μετά τα ίμια και μετά από πιέσεις, μάλλον όχι πιέσεις, μ' αρέσει ο όρος πίεση, μετά από συζητήσεις και λόγω του αποτελέσματος, έχει αποδεσμεύσει κανόνες εμπλοκής που παλαιότερα δεν είχαν αποδεσμευτεί. Άρα οι σημερινοί διοικητές και κυβερνήτες έχουν κανόνες εμπλοκής οι οποίοι μπορούν να κάνουν
εν μέρη τη δουλειά τους. Μάλιστα. Άλλος φίλος, πρέπει να σας πω ότι έχετε γεννήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα, λέει, να μου πει ο κύριος Ναύαρχος, πώς του φαίνεται η άποψη που διατύπωσε στη δική σας εκπομπή ένας άλλοτε διπλωμάτης ψηλόβαθμος, ο κύριος Αϊφαντής, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένοπλη εθνοφυλακή σε όλη την Παραμεθόριο και κυρίως στα νησιά Παραμεθόριο και κυρίως στα νησιά, ώστε ο πολίτης να είναι και ο πλήτης και να αναλάβει ο ίδιος σε πρώτη φάση την υπεράσπιση των συνόρων και της χώρας του. Ναι, ο κύριος Αϊφαντής, επειδή τον παρακολουθώ και στις εκπομπές, είναι εξαιρετικός. Έχει δίκιο, αλλά αυτό το εντάσσω στην παλαϊκή άμυνα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Δήμος, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, να ρωτήσετε τον κύριο Ναύαρχο. Ως πρώην αρχηγός ΓΕΝ, σε περίπτωση πολέμου με την Τουρκία, αν δεν μεσολαβήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εντός 24 ώρων, που όλοι δεν ξέρω από πού λέει, το θεωρούν δεδομένο, ή αν η Τουρκία δεν δεχτεί μεσολάβηση, έχουμε παράσταση νίκης ως χώρα? Ακόμη και η απάντηση όλο το πεδίο τι σημαίνει. Τι θα επιδιώξουμε ώστε να θεωρηθούμε νικητές? Απαντώ λοιπόν. Μπορώ να πω για το τότε που ήμουν αρχηγός, επειδή είχα ενδιασμό ότι είχαμε τη νίκη. Αλλά απαντώ και τώρα με αυτά που έχουμε ζήσει το 20 και ιδιαίτερα με την επακούνδυση του κυβερνήτου επάνω στην αντίστοιχη φρεγάτα. Και οι δύο κυβερνήτες ήταν άριστοι. Και ο δικός μας και ο δικός τους. Η Ελλάδα απέδειξε ότι είναι καλύτερη. Αυτό μπορώ να το πω και το 2004-2006, αν θυμάμαι καλά, όταν κάναμε βολές αναχέτηση πραγματικών βλημάτων. Δηλαδή ρίχναμε εξωσέτ στον εαυτό μας και το αναχαιτίζαμε. Όταν αυτό προσπάθησαν να το κάνουν οι Τούρκοι, το βάλα στα πόδια. Θέλω και πιστεύω ότι εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας έτσι, ώστε να είμαστε νικητές. Έχει αποδειχθεί και ιστορικά ότι όποτε έχουμε πάει στα ίσα με τους Τούρκους, τουλάχιστον στο ναυτικό, δεν έχουμε χάσει. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα είναι το μέλλον. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω, εάν ενθυμούμε καλά, έχετε διαχειριστεί μια κρίση μικρότερων ημείων? Τι μου θυμίσατε τώρα? Ναι, έχω διαχειριστεί. Αυτό έχει γίνει το 12. Το ναυτικό χειρίστηκε δύο επιχειρήσεις, μία ακροσαπόρητη και μία απόρητη. Η συγκεκριμένη είχε να κάνει με την Ζουράφα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όχι, να μην το κάνετε αυτό, αλλά δώστε μας ένα περίγρωμα μέχρι εκεί που μπορείτε. Μπορώ να μπω σε λεπτομέρεια με την έννοια ότι και τότε η συνεργασία της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας ήταν σαν τα ίμια. Δεν ήταν από τις καλύτερες, εννοείται. Ο υπουργός είχε εξαφανιστεί. Και ξέρετε, σε κάθε κρίση η πολιτική ηγεσία πρέπει να ξέρει τα πάντα για να ξέρει πώς θα το διαχειριστεί. Και το τελικά ήταν επιτυχής εκ των υστέρων η επιχείρηση χάρη στις προσπάθειες του Στόλου. Τότε αρχηγός ήταν ο κ. Μαζαράκης, που είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Χάρη στις προσπάθειες του Στόλου και του Λιμενικού. Και το δεύτερο που έχω να πω για πρώτη φορά που δεν το έχω ξαναπεί, ότι η επιχείρηση αναβλήθη λόγω καιρικών συνθήκων και ευτυχώς που αναβλήθη, διότι υπήρχαν οι διαρροές. Συγκεκριμένα, ήταν να γίνει Σαββατοκύριακο και όταν πήγα στο αρχείο, ο υπουργός μου είπε κάτσε κάτω και κοίταξε ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή που ήταν σχεδιασμένο να γίνει τότε η επιχείρηση. Και έρχεται λοιπόν σήμερα το μυαλό μου με όλα αυτά που γίνονται στην ΝΕΙΠ και στις παρακολουθήσεις και σε όλα αυτά. Ποιος τελικά παρακολουθεί ποιον? Κάποια στιγμή θα έχουμε την... Επειδή έχω πάρει απόφαση να μιλήσω για αυτή την επιχείρηση. Τι επικίνδυνο είναι αυτή η κατάσταση της κακής πολιτικο-στρατιωτικής σχέσεως των θεσμών και της ΕΕΠ. Έχω πάρει την απόφαση μου να μιλήσω. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Οπότε το κρίνετε εσείς, αρχηγέ, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, ετοιμαζόταν μια κρίσιμη επιχείρηση, η οποία όταν φτάσατε τέτα τέτ με τον Υπουργό, είχε διαρρεύσει την ουσία. Θα μπορούσε να είχε άλλη εξέλιξη, θα το πω έτσι διαφορετικά, αντίστοιχη. Γι' αυτό λέγεται και μικρό ήμιο. Έχει βγει στον τύπο και το μειονέκτημα πάνω σε αυτό, κατά την άποψή μου,
ήταν ότι επειδή είχε επιτυχία η επιχείρηση με εξαφανισμένο τον υπουργό που πήρε τηλέφωνο να πει συγχαρητήρια στο ναυτικό και του είπα τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους αυτούς που συμμετείχαν και όχι στον αρχηγό που είναι στο γραφείο του, μετά ήθελε να κάνει σοου στις εφημερίδες και στον τύπο και έβαλα πόδι και του λέω αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Καταλαβαίνω ότι η πολιτική ηγεσία θέλει να παίρνει τα εύσημα ότι όταν κάτι πάει καλά, καταλάβαινε τι λέω. Αλλά σε κρίσιμες καταστάσεις πρέπει κάποιος να είναι σόφρον το πώς το αντιμετωπίζει. Απόλυτα καταλάβαμε. Και όταν λέω σόφρον δεν λέω για τα 6 μίλια που λέτε ή 6,1. Προφανώς. Γι' αυτό είναι σόφρον η ακρασία. Η αφασία. Η αφασία. Αρχηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε μερικές σκέψεις και φυσικά εσείς κάποια στιγμή όταν αποφασίσετε, είμαι βέβαιος ότι θα πείτε και άλλα πράγματα με το όνομά τους, είναι ανατριχιαστικό να τα ακούς. Θέλω να σας ρωτήσω αντί επιλόγου, εσείς αυθόρμητα, 27 χρόνια μετά, τι κρατάτε από εκείνες τις στιγμές σε σχέση με το τι βιώνουμε σήμερα. Τι πρέπει πιστεύετε να κρατήσει ο Έλληνας πολίτης. Καταρχώς σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι θλίψη και σφίξιμο στην καρδιά. Το δεύτερο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε σαν Έλληνες και σαν πολίτες, ότι αφορά τις ενόπλες δυνάμεις, το πώς θα εκπαιδεύουμε τα στελέχη μας για να είναι τολμηρά και ανδρεία, δηλαδή πώς θα μάθουμε από τα λάθη μας, αν το πω διαφορετικά. Φαίνεται ότι έχουμε μια αλλεργία να μάθουμε από τα λάθη μας ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Και το τελευταίο που νομίζω θα ήθελα να πω σαν επίλογο είναι για τον Έλληνα, ο ίδιος ο Έλληνας να καταλάβει και να υπερασπιστεί την ελληνική ταυτότητα, την οποία μπορώ να πω με δύο λέξεις, είναι η αγάπη και ο πολιτισμός. Αγάπη πολιτισμού θα έλεγα στην αρχαία μας ταυτότητα και ο πολιτισμός της αγάπης στη νέα μας ταυτότητα, την Ορθόδοξη. Νομίζω αυτό θα πρέπει να ενδυναμώσει στη ψυχή του Έλληνα για να είναι νικητής. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χριστίδη για το ότι μοιραστήκατε κάποιες από τις σκέψεις σας και κυρίως γιατί απαντήσατε σε πρώτο χρόνο σε αρκετούς από τους ακροατές σήμερα του 984. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Και εσείς.